Κυρίε και κύριοι, συνεχίζει τη μεγάλη κρίση στην αγορά ενέργεια με το πετρέλαιο αυτή τη φορά. Να παίρνει την ανηφόρα, όπω θα μα πει ο Κωνσταντίνο Νταυλό. Κωνσταντίνε. Είναι αλήθεια λοιπόν ε, ε, ότι με την ενεργειακή κρίση τα πράγματα δεν δείχνουν να τελειώνουν γρήγορα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μικρή πτώση του πετρελαίου λόγω ότι είχαμε αύξηση του φυσικού αερίου. Σήμερα έχουμε, παρακολουθούμε τα ανάποδα. Πάμε ακριβώ να δούμε αυτή την εικόνα. Στο πετρέλαιο, θέρμα, στο πετρέλαιο συγγνώμη, το Brent που ενδιαφέρει εμά στην Ευρώπη σήμερα η τιμή έχει φτάσει στο 86,8. 84 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη τιμή είχαμε να δούμε από τις 30 Οκτωβρίου του 2014. Και όπως και να έχει όλο το προηγούμενο μήνα, το Δεκέμβριο, η κατάσταση και για το πετρέλαιο θέρμασης ήταν ανωδική. Έχουμε και ίσω ένα καλό νέο, γι' αυτό και το βάζουμε για να μην απογοητευτούμε πλήρω, το φυσικό αέριο, το οποίο παρουσιάζει μία πτωτική εικόνα. Στο άνοιγμά του ήταν στα 84 ευρώ μεγαβατόρα, έχει πέσει στα 76,65 ευρώ μεγαβατόρα. Όπω και να είναι έχει πάντω, οι υψηλέ τιμέ στην ακρίβεια, στην ενέργεια, είτε με το πετρέλαιο είτε με το φυσικό αέριο, θα ακολουθήσουν οπωσδήποτε για το πρώτο τρίμηνο του έτου. Ναι, Δυστυχώ διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν πω θα τελειώσει νωρί αυτή η κρίση. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο.